Το φέρετρο που γκρεμίζει σπίτια. Βρισκόμαστε για το έργο του Θεού και τη σωτηρία ψυχών δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας στην Αφρικανική ζούγκλα του Κονγκό. Εκεί όπου ο Αφρικανικός κόσμος είναι από αιώνιον δέσμιος στην εξουσία των πονηρών πνευμάτων και του βουντού. Εκεί όπου η αγάπη του Χριστού δεν έχει μεταμορφώσει τις ψυχές, δεν έχει διδαχθεί ακόμη σε ευρεία κλίμακα το ακαινοτόμητο Ευαγγέλιο. Δεν έχει μεταδοθεί χάρη του Αγίου Πνεύματος να λιώσει και ανακαινήσει τις ψυχές τους. Βέβαια, εδώ και 130 χρόνια οι υπηκιοκράτες μαζί με τα κατακτητικά τους σχέδια για εκμετάλλευση της Αφρικής έφεραν μαζί τους και την πατροπαράδοτη θρησκεία τους. Άλλη μια θρησκεία όπως η παπική, η προτεσταντική και άλλες. Τι έχουν να προσφέρουν στον ειδωλολάτρη Αφρικανό, εφόσον ο χριστιανισμός, τον οποίο κηρύττουν, είναι ελλιπής, ατομοκρατικός, ανίερος, κομματιασμένος σε χιλιάδες παρατάξεις και ανίκανος να βοηθήσει και αυτούς τους ιεραποστόλους τους ακόμη. Η Ορθοδοξία λοιπόν και μόνο η Ορθοδοξία δύναται να ελευθερώσει τον Αφρικανό και κάθε άνθρωπο της γης από τα πατρογονικά του θρησκεύματα, τις δαιμονολογικές του αντιλήψεις και τα ριζωμένα βαθιά μέσα του ψυχικά και σαρκικά πάθη. Τη δόξα της Ορθοδοξίας μας και τα συχνά θαύματα των Αγίων μας τα ζούμε σήμερα καθημερινά στην Αφρική. Όποιος αμφισβητήσει τα όσα γράφονται εδώ, ας κάνει τον κόπο να μας επισκεφτεί με καλή προαίρεση. Τότε θα ομολογήσει αυτά που τώρα αρνείται ή αμφισβητεί. Το περιστατικό που προτίθεμαι τώρα να γράψω δεν είναι από τα σπάνια που συμβαίνουν στους Αφρικανούς. Ένα παρόμοιο έχει παρακολουθήσει προετών και ο μακαριστός Πάτερ Κοσμάς. Και τότε ο αυθόρμητος πόθος του τον πίεζε να πάει εκεί στις δαιμονικές συναγωγές των ανθρώπων και να διαβάσει εξορκισμούς. Ο συνεργάτης του τον εμπόδισε και πολύ καλά έκανε, διότι τα μανιασμένα πλήθη θα τους σκότωναν και τους δύο. Επειδή ο γράφων ήμουν παρόν κυρίως στην δεύτερη φάση αυτής της τραγωδίας, ζητώ να απομακρύνουν από τη διάνοιά τους κάθε επιφύλαξη οι αναγνώστες μου, διότι τα συμπεράσματα είναι συνταρακτικά και πολύ επικοδομητικά για όλους μας. Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκινάει ως εξής. Η Ιεραποστολή καλλιεργεί ένα μικρό αγρόκτημα πλησίων του χωριού Λουανκόκο και απέχει 32 χιλιόμετρα από την πόλη Κολουέζη. Οι κάτοικοι αυτού του χωριού και ενίοτε άλλοι από άλλα γειτονικά χωριά εργάζονται εκεί για την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Προμηνών άνοιξης του 1999, ο υπεύθυνος του κτήματος Γεωπόνος, ονόματι Τρίφων, Ορθόδοξος Χριστιανός, μαζί με κάποιον άλλον πήγαν τη νύχτα να κλέψουν πετρέλαιο από το τρακτέρ που ήταν εκεί έξω. Ο νυχτερινός φύλακας, ονόματι Κατόκα, χριστιανός προτεστάντης στο θρήσκευμα, τους είδε και τους κατήγγειλε στον υπεύθυνο της Ιεραποστολής. Από εκείνη τη στιγμή, στην καρδιά του Τρίφωνος μπήκε το δαιμόνιο του μίσους και της εκδικήσεως εναντίον του Κατόκα, διότι τον μαρτύρησε στον προϊστάμενο Πάτρι Μελέτιο. Ο Κατόκα στους μήνες Μάιο και Ιούνιο είχε μπει στο νοσοκομείο για σοβαρά προβλήματα υγείας και για εγχείρηση προστάτη. Κατόπιν επέστρεψε στο Λουανκόκο, κοντά στους δικούς του για ανάρρωση. Αυτήν την ευκαιρία βρήκε κατάλληλη ο Τρίφων σε συνεννόηση με άλλους δύο μάγους του χωριού και αυτούς επίσης Ορθοδόξους Χριστιανούς, τον Γεώργιο και τον Χρυσόστομο, για να πάρουν τις γενναίες αποφάσεις τους. Τις νύχτες μεσάνυχτα ανέβαιναν σε μια μυρμυγκοφωλιά. Στη γλώσσα τους λέγεται Τερμιτιέρα, που είναι λοφίσκος 3-4 μέτρων, και εκεί επάνω έκαναν τα μαγικά τους. Στις 21 Ιουλίου 1999, με τα μαγικά τους σκότωσαν τον Κατόκα. Πριν πεθάνει ο Κατόκα, είχε πει στα παιδιά του τα εξής παράξενα λόγια. «Αν πεθάνω με θέλημα Θεού, δεν θα γίνει τίποτα μετά το θάνατόν μου. Αν όμως με έχουν θανατώσει άλλοι, θα δείτε τι θα επακολουθήσει μετά το θάνατόν μου». Ρώτησα τα παιδιά του τι εννοούσε λέγοντας αυτά και εκείνα μου απάντησαν το εξής. Όταν κάποιος θέλει να προειδοποιήσει τους δικούς του για ενδεχόμενα αίτια του μελλοντικού του θανάτου, δηλαδή αν κάποιος με τη δύναμη της μαγείας θα τον σκοτώσουν, κάνει το εξής δαιμονικό έργο. Σχίζει το επάνω δέρμα του αριστερού χεριού του και με το αίμα του κάνει συμφωνία με τον διάβολο να αποκαλύψει στους συγγενείς του μετά το θάνατό του ποιοι τον σκότωσαν. Αν πεθάνει με θέλημα Θεού, τότε αυτή η συμφωνία μένει ανενέργητη. Αν όμως μάγοι θα τον σκοτώσουν, οφείλει τώρα ο διάβολος να αποκαλύψει αυτούς στους συγγενείς του νεκρού. Αυτό λοιπόν είχε κάνει και ο Κατόκα. Την 5η, ώρα 11 της 22ης Ιουλίου, παρέλαβαν 4 άνθρωποι τον νεκρό με το φέρετρο και με τα πόδια επορεύοντο προς τον τάφο, που απήχε 8 χιλιόμετρα μέσα στο δάσος. Τους ακολούθησε ένα πλήθος από 500 άτομα που είχαν έλθει από τα γύρω χωριά. Όταν έφτασαν στον τάφο, συνέβη κάτι το πρωτοφανές. Το φέρετρο κόλλησε στους ώμους των ανθρώπων και δεν κατέβαινε στον τάφο. Αντίθετα, έγινε το ίδιο ο αρχηγός τους. Τους παρέλαβε και με ταχύτητα τους επέστρεφε πίσω. Όλος ο κόσμος ακολούθησε το φέρετρο, το οποίο τους οδηγούσε από εκείνο ο διάβολος, εκεί που ήθελε.
περνούσαν ανάμεσα από δάση, αγκάθια, λακκούβες και ρεματιές τρέχοντας. Όταν το φέρετρο έφτασε και πέρασε το πρωτοχωριό που λέγεται Μαπέντο, συνέβη άλλο συγκλονιστικό γεγονός. Οι δολοφόνοι μάγοι εγνώριζαν τα τερτύπια του αφεντικού τους, του διαβόλου. Γι' αυτό, με άλλα μαγικά, επιχείρησαν να αναχαιτήσουν και εμποδίσουν, αν ή το δυνατόν, την επιστροφή του φερέτρου. Και τι έκαναν? Ύψωσαν ένα δίχτυ ψαριών κατά μήκος του δρόμου, από όπου θα περνούσε το φέρετρο και τα άκρα του τα έδεσαν σε δέντρα. Πράγματι, έφτασε εκεί το φέρετρο και δεν μπορούσε να περάσει. Αλλά όμως προχώρησε κατά μήκος του δικτύου και πέρασε από το ακρινό σημείο όπου κατέληγε. Έτσι, συνέχισε την πορεία του, ακάθεκτα και τρέχοντας με τους ανθρώπους κολλημένους επάνω του, 300 μέτρα πριν φτάσει στο χωριό από όπου ξεκίνησε, δηλαδή το Λουανκόκο, σε ένα σημείο το φέρετρο σταμάτησε και στάθηκε όρθιο. Κατόπιν, ανεβαίνει στις πλάτες των ανθρώπων και μπαίνει σε λίγα λεπτά στο χωριό. Χωρίς καθυστερήσεις, πλησιάζει ένα σπίτι και γκρεμίζοντας με πάταγο τον τοίχο, μπαίνει μέσα, μαζί με τους μεταφορείς του, και κάθισε πάνω σε ένα κρεβάτι. Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τα έθιμά τους, σκέπασαν το φέρετρο για να ξεκουραστεί δίθεν ο νεκρός. Κοντά ακολουθούσαν και τα παιδιά του, τα οποία όμως κατόπιν μου είπαν άκουγαν τον πατέρα τους, σημείωσε τον διάβολο, να αγκομαχεί μέσα στο φέρετρο. Τώρα έλεγαν, επήρε μια δυνατή ανάσα και ξεκουράζεται. Οπότε εκείνα τον ρωτούσαν, πατέρα, πες μας, ποιος σε σκότωσε, τι θέλεις να σου κάνουμε. Πήγαινε μας εσύ όπου θέλεις. Στάθηκε εκεί το φέρετρο λίγα λεπτά και κατόπιν ανέβηκε στις πλάτες των τεσσάρων και βγήκε έξω για να αποκαλύψει και τους άλλους δολοφόνους του νεκρού. Εδώ βλέπουμε την μισανθρωπία του διαβόλου. Ο ίδιος οδήγησε τους μάγους να σκοτώσουν τον άνθρωπο και τώρα πάλι ο ίδιος ο διάβολος, στο ίδιο επεισόδιο, έρχεται να αποκαλύψει τους μάγους για να χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις και να τους προκαλέσει εμφύλιο σπαραγμό. Μου έλεγε παλαιότερα ο μακαριστός Πάντερ Κοσμάς ότι σε ένα χωριό εξαιτίας των μαγικών τους σκοτώθηκαν μέσα σε ένα μήνα 62 άτομα. Το φέρετρο λοιπόν εν συνεχεία κατευθύνθηκε σε άλλο σπίτι, γκρέμισε την πόρτα μαζί με την κάσα και μπήκε μέσα. Έψαχνε τον δεύτερο μάγο, ο οποίος το είχε ήδη αντιληφθεί και είχε κρυφτεί σε μια άλλη καλύβα. Βγήκε το φέρετρο έξω, τον κυνήγησε, του έδωσε ένα δυνατό κτύπημα στο στήθος και τον πέταξε κάτω. Κατόπιν κατευθύνθηκε στο τρίτο σπίτι. Δεν ήταν σπίτι, αλλά μια χορτοκαλύβα με πασάλους και λάσπη, ενώ η στέγη της ήταν σκεπασμένη με χόρτα. Ο τρίτος μάγος μόλις έβγαινε από την πορτίτσα της καλύβας. Το φέρετρο τον χτύπησε στο στήθος και μαζί του έπεσε κάτω και ολόκληρη η χορτοκαλύβα. Οι κάτοικοι των ειδωλολατρικών εκείνων χωριών που γνωρίζουν τις μηχανουργίες του διαβόλου αμέσως συνέλαβαν τους τρεις μάγους. Τους έδεσαν και τους ρώτησαν αν αυτοί σκότωσαν τον νεκρό. Δεν ήταν δυνατόν να αρνηθούν, διότι ο νεκρός, δηλαδή ο διάβολος, τους το αποκάλυψε. Το φέρετρο κατόπιν πήγε και στάθηκε στο πατρικό σπίτι, δίθεν για να ξεκουραστεί, όπως λένε εκεί οι κάτοικοι. Μόνο του κατόπιν έφυγε και ανέβηκε πάνω στην τερμιτιέρα, στην μυρμικροφωλιά δηλαδή, από την οποία εκείνη την ημέρα έβγαινε συνεχώς καπνός και συνεφός σκόνης. Προφανώς ανέβηκε στη μυρμικροφωλιά για να ανακαλύψει στους άλλους τον τόπο όπου οι μάγοι συγκεντρώνονται και έκαναν τα μαγικά τους για να σκοτώσουν τον κατόκα. Οι κάτοικοι μας πληροφόρησαν κατόπιν ότι και άλλες φορές στο παρελθόν έβλεπαν σύννεφο καπνού να βγαίνει από την κορυφή της τερμιτιέρας. Αλλά δεν μας έλεγαν τίποτε, διότι ούτε αυτοί ήξεραν τι ακριβώς συνέβαινε, εφόσον οι μάγοι μυστικά τις νύχτες έκαναν τα μαγικά τους. Μάλιστα, κατέπληξε τους πάντες το γεγονός ότι στάθηκε το φέρετρο για αρκετή ώρα όρθιο και κατόπιν κατέβηκε και στάθμευσε στον παιδινό χώρο. Οι συγγενείς του νεκρού ζήτησαν τις αναγκαίες αποζημιώσεις για την εγκληματική αυτή πράξη των μάγων. Το φέρετρο παρέμεινε κάτω και έγινε πλέον ασήκωτο μέχρι ότου οι μάγοι φέρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να ικανοποιήσουν δίθεν τον νεκρό. Έφεραν και εναπέθησαν λοιπόν οι μάγοι πλησίον του φερέτρου κουβέρτες, γιδοπρόβατα, ραδιομαγνητόφωνα, χρήματα και ό,τι άλλο υπήρχε στην καλύβα τους. Κριτήριο ικανοποίησης του νεκρού θα είναι όταν το φέρετρο γίνει ανάλαφρο και μπορούν ύστερα να θάψουν τον νεκρό. Μα το φέρετρο δεν σηκωνόταν. Ο διάβολος τους έφερε σε αδιέξοδο. Αμέσως έστειλαν έναν ορθόδοξο νεαρό χριστιανό μας με ποδήλατο στο Κολουέζι. Μας είπε ότι μέγα πρόβλημα μας απασχολεί. Εκείνη την ώρα ο πατήρ Μελέτιος απουσίαζε για ασπερινό και κήρυγμα σε ένα χωριό της περιοχής μας. Οπότε κάλεσα δύο ντόπιους ιερείς, τους ανακοίνωσα το περιστατικό και αποφασίσαμε το ταχύτερο να φτάσουμε στο χωριό της τραγωδίας τους. Πήραμε μαζί μας αγιασμό, Αγία Λείψανα, το ευχολόγιο, στα Σουαχίλη, θυμιατό 2-3 εργάτες μας και ξεκινήσαμε. Σε μία ώρα φτάσαμε στο χωριό. Όλοι οι άνθρωποι ήταν όρθιοι και αλαφιασμένοι.
Το φέρετρο βρισκόταν ανάμεσά τους, ενώ οι τρεις μάγοι μπροστά στην κεφαλή του νεκρού και γονατιστή. Ήταν η πρώτη φορά που αντίκριζα αυτό το θέαμα. Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Τους είπα με αυστηρό ύφος: «Κάνετε ησυχία για να μας πει ένας από εσάς τι συμβαίνει». Αφού άκουσα συνοπτικά το γεγονός, είπα στους ιερείς μας και σε όσους ήσαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να γονατίσουν όλοι γύρω από το φέρετρο και να κάνουμε προσευχή. Οι ιερείς έβαλαν ευλογητός το τρισάγιο και στην συνέχεια τους είπα και διάβασαν τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. Κατόπιν ο πατήρ Ιάκωβος μου είπε να ανοίξουμε το καπάκι του φερέτρου, να βγάλουμε τις λαστιχένιες λωρίδες με τις οποίες είχαν δέσει το καπάκι, διότι μου είπε ότι αυτές είναι διαβασμένες. Κατόπιν έριξε αγιασμό μέσα στο λεκανάκι που οι μάγοι έκαναν εκεί τα μαγικά τους και ψάλλοντας το «Σώσον Κύριε τον λαό σου», εράντισε τον νεκρό και κατόπιν τους παρισταμένους. Εκείνοι, σχεδόν όλοι οι δωρολάτρες, νόμισαν ότι είμαστε μάγοι και απομακρύνθηκαν φοβισμένοι όταν ο πατήρ Ιάκωβος τους εράντισε. Ενώ οι εργάτες μας είπαν κατόπιν ότι άκουσαν σχόλια κατά την ανάγνωση των ευχών από άλλους που έλεγαν «Δεν θα μπορέσουν οι παπάδες τους να κάνουν τίποτε. Δεν θα μπορέσουν να αναγκάσουν το φέρετρο να τους ακολουθήσει». Μετά την απόλυση των ευχών, είπα στους μάγους και στους άλλους: «Πάρτε το φέρετρο και ελάτε μαζί μας». Ενώ το μεταξύ δεν ήξερα εγώ ότι αυτοί οι τρεις χριστιανοί μας που εκάθοντο κάτω ήταν μάγοι. Βέβαια έβλεπα τα μάτια τους κατακόκκινα, όσα να έβγαζαν φλόγες, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι αυτοί σκότωσαν τον νεκρό. Ο Τρίφων ήταν συνεργάτης μας, γεωπόνος και υπεύθυνος του αγροκτήματος. Ο δεύτερος, ο Γεώργιος, ήταν ο καθηγητής του χωριού μας, Λουανκόκο, και ο τρίτος ήταν φύλακας του χωριού. Μου ήταν αδύνατο να πιστέψω ότι αυτοί ήταν οι εγκληματίες. Γι' αυτό, όταν τους είπα «Πάρτε το φέρετρο», αυτοί τα χάσαν. Προσπάθησαν να σηκωθούν και πάλι εκάθοντο κάτω. Εφοβούντο τώρα να αγγίξουν το φέρετρο, καθώς έμαθα κατόπιν ότι όσες φορές δοκίμασαν να σηκωθούν για να πάνε λίγο πιο πέρα, αμέσως το φέρετρο σηκωνόταν και τους τυπούσε και τους ανάγκαζε να είναι κάτω, δεμένοι, με αόρατα δεσμά. Με φωνή λοιπόν ισχυρά και αυστηρή τους ξαναρώτησα: «Ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός ανάμεσά σας για να πάρει το φέρετρο?» Απάντησαν μερικοί νέοι: «Εγώ, πάτερ, εγώ, πάτερ». «Πάρτε το φέρετρο και βάλτε το επάνω στο αυτοκίνητο». Πράγματι, το άρπαξαν λοιπόν χωρίς την παραμικρή δαιμονική αντίδραση και το ανέβασαν στο αυτοκίνητο. Τώρα γνωρίσαμε μια άλλη ισχυρή αντίδραση των παιδιών του νεκρού που δεν μας άφησαν να κάνουμε εκείνη τη στιγμή την ταφή του πατέρα τους. Επενέβη ο πατήρ Ιάκωβος, ανέβηκε ψηλά επάνω στο αυτοκίνητο και τους ομίλησε θαραλέα και αποφασιστικά. Ο πατήρ Ιάκωβος είχε το χάρισμα από το Θεό να ειρηνεύει, να συμφιλιώνει τους διαπληκτιζομένους ανθρώπους και με την πατρική του στοργή και απλότητα να τους ειρηνεύει και με τον Θεό. Σε κάθε κίνδυνο που θα μας έβρει θα τρέξει να βοηθήσει. Παλαιότερα, σαν νεαρός ειδωλολάτρης, ήταν κυνηγός αγρίων ζώων του δάσους. Τώρα τον κάλεσε ο Θεός να γίνει κυνηγός των ανθρώπινων ψυχών για την αιώνια σωτηρία τους. Ο πατήρ Ιάκωβος λοιπόν και τώρα ειρήναυσε τα μοιασμένα ειδωλολατρικά πλήθη. Συγκατατέθηκαν να γίνει αμέσως η ταφή, παρότι είχε αρχίσει να νυκτώνει. Επάνω στο αυτοκίνητο, αν ήταν δυνατόν, ήθελαν να ανέβουν όλοι οι άνθρωποι. Τελικά ανέβησαν μόνο 15 και σε λίγο φτάσαμε στον τάφο. Μερικοί από αυτούς έλεγαν στους εργάτες μας: «Τώρα θα δούμε, θα μπορέσουν οι παπάδες σας να βάλουν το φέρετρο στον τάφο ή θα γυρίσει πίσω όπως εχθές». Φτάσαμε νύχτα στον τάφο, παντού ησυχία μέσα στην αφρικανική ζούγκλα. Ρίξαμε αγιασμό μέσα στον τάφο, τον σταυρώσαμε με τα Άγια Λείψανα και ψάλαμε λίγα τροπάρια της κηδείας. Οι νεαροί χριστιανοί μας κατέβασαν το φέρετρο ανάλαφρο μέσα στον τάφο, το σκέπασαν με το χώμα, έβαλαν και το σταυρό στην θέση του και ήμασταν έτοιμοι για αναχώρηση. Απόλυτη σιωπή είχε εξαπλωθεί ανάμεσά τους με αυτά τα θαυματουργικά της Αγίας Πιστεώς μας. Επεφέραμε τους ανθρώπους στις καλύβες τους, τους συστήσαμε ησυχία και αποφυγή κάθε διαμάχης. Όλοι τους κάθισαν καθομάδες γύρω από αναμένα ξύλα και ξενύχτησαν σύμφωνα με τα έθιμά τους. Εμείς επιστρέψαμε αργά τη νύχτα στο Κολουέζι, ικανοποιημένοι για τα θαυμαστά της πίστεώς μας. Οι άνθρωποι μέχρι τώρα ενόμιζαν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια από τις συνηθισμένες προτεσταντικές κοινότητες, όπου θα μπορούσαν να περιγελάσουν, να εξαπατήσουν ή να αμφισβητήσουν τη δύναμή της. Τα σημεία που είδαν με τα μάτια τους την αναχώρηση των δαιμόνων από τον νεκρό, την υπακουή και ανεμπόδιστη μεταφορά και ταφή του φερέτρου τους έδιδαξαν πολλά. Διδάχτηκαν ότι η Ορθοδοξία στην Αφρική είναι μια μυστηριώδης δύναμη, μια υπερφυσική εξουσία, ένας ακαταμάχητος καταπέλτης και καταστροφέας των δαιμονικών δυνάμεων. Γι' αυτό τώρα αρχίζουν να τη φοβούνται, να την υπολογίζουν, να την φωνάζουν σε βοήθεια όταν τα άλλα δόγματα δύνατον να δαμάσουν και να εκδιώξουν τα πονηρά πνεύματα. Καιρός να αναφωνήσουμε.
Μέγαστη Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου.